τώρα στις δράσεις μας και το όλοι μαζί μπορούμε. Στον Άγιο Αθανάσιο Πολυδρόσου στο Χαλάνδρι βρέθηκε σήμερα το πρωί η κινητή μονάδα του φιλανθρωπικού οργανισμού Αποστολή, προκειμένου να εξετάσει δωρεάν ανασφάλιστους και άπορους ηλικιωμένους συμπολίτες μας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μας. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. Επειδή μας αρέσει να κάνουμε εξετάσεις, ήρθαμε και ευχαριστούμε το Skype που κάνει προσπάθεια. Κυριακή σήμερα και η κινητή μονάδα του φιλανθρωπικού οργανισμού Αποστολή, πιστή στο ραντεβού της με τους ηλικιωμένους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, τους έδωσε για ακόμη μία φορά τη δυνατότητα να εξεταστούν δωρεάν από τους ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος υγείας του Sky για την τρίτη ηλικία. Βρισκόμαστε στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στο Χαλάνδριο, όπου αρκετοί ανασφάλιστοι και άποροι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας ήρθαν εδώ προκειμένου να εξεταστούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Sky. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. Ευχαριστούμε πολύ το σταθμό, ευχαριστούμε και την Αρχιεπισκοπή, γιατί χρειάζονται αυτές οι εξετάσεις και είμαστε άνεργοι, δεν δουλεύουμε και είναι ό,τι καλύτερο. Καλά, πολύ καλά, ευχαριστώ. Αμέσως μετά το τέλος της θείας λειτουργίας, οι άποροι ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας ξεκίνησαν τις εξετάσεις τους. Οι εξετάσεις περιελάμβαναν κλινική εξέταση κατά συστήματα, μέτρηση αρτηριακής πίεσης στα άνω και κάτω άκρα, μέτρηση γλυκόζης νηστείας, χοληστερίνης και καρδιογράφημα. Οι ιατροί του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και η κινητή μονάδα της Αποστολής βρίσκονται σε κάθε ενορία να προσφέρουν ιατρική εξέταση. Αρκετοί άνθρωποι ήρθαν σήμερα δωρεάν για να κάνουν εξετάσεις, να πάρουν φάρμακα. Κυριακή πρωί και τα λοιπά, και όταν είναι κανείς σε ανάγκη, έκτακτη, είναι καλό. Στους ηλικιωμένους δόθηκαν τα φάρμακα που χρειάζονται από τα φάρμακα τα οποία συλλέγουμε κάθε Σάββατο στη δράση του Sky. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία.